6 Φεβρουαρίου σήμερα και θα ξεκινήσω τη συνάντησή μας αυτή διαβάζοντάς σας ένα κείμενο από τη μαθητεία στη νέα εποχή, στον τόμο δεύτερο, από τον δεύτερο τόμο. Θα ξεκινήσω μία επιστολή του διδασκάλου Χιδατανού σε έναν μαθητή. Αυτό θα συνεχίσει μέχρι να ολοκληρώσουμε. Είναι αρκετές οι επιστολές που έστειλες στο συγκεκριμένο. Θα τις συνεχίζουμε κομματάκι-κομματάκι πιο κάτω, τις επόμενες Τετάρτες. Έχει σημασία να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή του μαθητή αυτού. Ο καθένας σας κάτι θα σημειώνει και θα εισπράττει από τις επιστολές, βήμα-βήμα που θα διαβάζω. Έχουν σημασία, δόθηκε ότι πρέπει να διαβάσουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι στον, εμείς τον λέμε LUT, L-U-T. Είναι αρχικά. LUT. Στο μαθητή αυτό, λοιπόν. Το όνομα του, εννοείς. Ναι, ναι. Ξεκίνησε να του στέλνει την πρώτη επιστολή τον Οκτώβριο του 1932. Θα σας πω παρακάτω για να έχουμε και τη διάρκεια και την εξέλιξη αυτού του μαθητή ή όχι. Έτσι, τα σκαμπανεβάσματα που όλοι μας έχουμε. Του λέει λοιπόν, αδελφέ μου, αντιμετωπίζεις πραγματική ευκαιρία και μπορείς να κάνεις πραγματική πρόοδο αν το επιθυμείς. Είσαι αισθητά νεότερος από μερικούς άλλους στον όμιλό μου των μαθητών και έχεις συνεπώς λιγότερο παρελθόν και περισσότερα αναπτυγμένα μέσα. Έχεις περάσει και περνάς από μία σκληρή εμπειρία, αλλά δεν παίρνεις από αυτή το πλήρες όφελος. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι έχεις κτίσει ένα όστρακο γύρω σου εξαιτίας μιας φυσικής ευαισθησίας που σαν παιδί και στα νιάτα σου σε έκανε να πιστεύεις ότι προστατεύεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Ένας άλλος λόγος για την αποτυχία σου να πορηστείς είναι αυτό που εισπράττεις τέλος πάντων, να πορηστείς λοιπόν όλα όσα μπορούσες από την τωρινή εμπειρία, είναι η άτακτη υπερηφάνεια του ανθρώπου του Ταύρου που βρίσκεται πάνω στην πρώτη ακτίνα όσο αφορά την προσωπικότητά του. Ο συγκεκριμένος λοιπόν μαθητής είναι στο ζώδιο του Ταύρου και είναι και πρώτης ακτίνας η προσωπικότητά του. Γιατί θα δείτε παρακάτω τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει από αυτό. «Θα με αφήσεις να μιλήσω καθαρά, αδελφέ μου?» τον ρωτάει εμέσως. Πιστεύω στην ειλικρίνεια και την αποφασιστικότητά σου, αλλά έχω αμφιβολίες ως προς την ικανότητά σου να προοδεύσεις σε αυτή τη ζωή. Προσέξτε λοιπόν. Και ειλικρίνεια έχει και αποφασιστικότητα. Αλλά ο δάσκαλος κάτι διαβλέπει στο βάθος. Πάντως, ήταν το καρμικό σου χρέος να σου προσφερθεί αυτή η ευκαιρία τώρα. Η αμφιβολία γεννήθηκε στο νου μου από τη γνώση των δύο τάσεών σου που μέχρι τώρα σε έχουν συγκρατήσει μακράν από τον φωτισμένο δρόμο. Μιλάει και για προηγούμενες εισαρκώσεις του, έτσι. Η μία τάση είναι μία πεισματική απόφαση να προχωρήσεις με τον δικό σου τρόπο και να χειριστείς τις καταστάσεις όπως επιθυμείς, ακόμα και όταν άλλοι υποφέρουν από τις πράξεις σου. Είναι χαρακτηριστικό του Ταύρου αυτό. Προχωρείς σαν Ταύρος στη ζωή, ανατρέποντας και πληγώνοντας τους άλλους καθώς προχωράς. Αυτό το ξέρεις πολύ καλά. Δεν σταματάς για να διορθώσεις ή να προσαρμόσεις την λανθασμένη δράση, ακόμα και αν την αναγνωρίζεις σαν λανθασμένη. Η δεύτερη είναι μια τάση σκέψεως και δράσεως που πρέπει να ξεκαθαριστεί προτού μπορέσεις να περάσεις από τις θύρες του εξαγνισμού που κρύβουν τη θύρα της μοίησης. Άρα το πρόβλημά του είναι το πώς σκέφτεται και βεβαίως πώς δρά. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για αυτή την παρεμποδιστική δραστηριότητα γιατί ξέρεις πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλώ.
Σου προσφέρω μια διέξοδο με 4 απλούς κανόνες. Πρώτος κανόνας. Ξεκαθάρισε τον τρόπο της σκέψεώς σου. Δεν θα είμαι περισσότερο σαφής. Σου λέγω ξανά, ξέρεις για ποιο πράγμα μιλώ. Εννοείται ότι αυτό το χαρακτηριστικό του λέει να το ανακαλέσει μέσα του, όχι μόνο από τούτη τη ζωή, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο έχει εγκολπωθεί, έχει καταγραφεί στο DNA του, αν θέλετε, μέσα σε όλο το χάρτη του. Άρα γι' αυτό του λέει ξέρεις για ποιο μιλώ και ξέρεις για ποιο μιλώ, που σημαίνει ότι αν εκείνος αρχίσει να δουλεύει τον εαυτό του, θα βρει τις άκρες του, τι συμβαίνει μέσα του. Δεύτερο, διώξε τον ίκτο για τον εαυτό σου. Ίκτο, να λυπάμαι τον εαυτό μου. Όλα όσα συμβαίνουν σε σένα είναι αποτέλεσμα του νόμου, εννοεί του κάρμα, και προσφέρουν ευκαιρία. Καλλιέργησε την ευτυχία διαμέσου της κατανοήσεως. Δεν εννοώ αστεϊσμούς και ευθυμία, την ευτυχία με αυτόν τον τρόπο. Κατανόησε και βρες τη χαρά. Τρίτον, να σκέπτεσαι για όλους με αγάπη και όταν έχεις πληγώσει οποιονδήποτε, διόρθωσε αμέσως το κακό και προχώρησε με ταπεινότητα. Τέταρτον, δείξε θέληση στη δράση και ζήσε τις στιγμές της ανάτασης. Αυτό απαιτεί προσπάθεια. Είσαι πεισματάρης, αλλά η θέλησή σου είναι αδύνατη. Δείτε τώρα πόσα του δείχνει ότι πρέπει να δουλέψει με τον εαυτό του. Φυσικά έχεις πείσμα που εδώ θέλει θέληση. Το πείσμα μπορεί να συγκλίνει με τη θέληση, αλλά με ποιο τρόπο το πείσμα. Μπορεί να σε πετάξει έξω. Θέληση, δείξε του λέει θέληση, αλλά πού, στο να δράσεις. Θα δείτε παρακάτω γιατί του λέει. Αυτοί οι 4 κανόνες θα τον ακολουθήσουν στη διάρκεια της πορείας μέσα από τις επιστολές του δασκάλου. Και ζήσε τις στιγμές της ανάτασης, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο, μην νομίζεις, γιατί ο Σταύρος θεωρεί ότι όλα θα τα κάνει και βλέπει μόνο μπροστά και δεν κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Είναι μονομερής δηλαδή, ως ένα χαρακτηριστικό του είναι αυτό. Οπότε του το επισημαίνει, σημαίνει ότι απαιτεί προσπάθεια αυτό. Δεν είναι εύκολο. Και βεβαίως για τη θέλησή του που είναι αδύνατη. Αυτό θα τον ακολουθεί, θα δείτε. Η θέληση που είναι αδύνατη. Όσο αφορά την εργασία που πρέπει να κάνεις τώρα, θα έλεγα. Παράτησε, προσέξτε το αυτό, παράτησε κάθε διαλογισμό που ίσως κάνεις και συγκεντρώσου στους 4 αυτούς κανόνες που σου δίνω. Μάθε να γνωρίζεις την ψυχή σαν αγνότητα, σαν μακαριότητα, σαν αγάπη και σαν δύναμη στην υπηρεσία. Αυτά είναι χαρακτηριστικά ψυχής, αν θέλετε. Αγνότητα, μακαριότητα, αγάπη και δύναμη εσωτερική. Μη συλλογίζεσαι, του λέει, για τις ανάγκες της προσωπικότητας ή τις ελλείψεις και τα λατώματά της, επικεντρωμένο στο εγώ του δηλαδή. Η τήρηση ενός πνευματικού ημερολογίου έχει πραγματική σπουδαιότητα για σένα. Πάλι το ημερολόγιο. Πόσες φορές στις επιστολές βλέπουμε στους διάφορους μαθητές να μιλάει συνεχώς «κρατήστε πνευματικό ημερολόγιο». Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάθε, του λέει, να τηρείς τους 4 αυτούς κανόνες που σου έδωσα και σημείωνε κάθε μέρα την εκπλήρωση ή μη εκπλήρωσή τους με προσεκτική ανάλυση. Σε λίγους μήνες θα είσαι ικανός να σημειώνεις οριστική αλλαγή και έπειτα μπορείς να αρχίσεις τον διαλογισμό πάνω σε αποκρυφιστική γραμμή. Έτσι λοιπόν, μην εφησυχάζουμε όταν λέμε ότι κάνουμε διαλογισμό και όλα καλά. Κάποιες φορές δεν επιτρέπεται να κάνουμε διαλογισμό, διότι ο δάσκαλος επαναλαμβάνει πολλές φορές και γενικότερα η εσωτερική διδασκαλία, ότι καθαριστείτε πρώτα και κάντε μετά το διαλογισμό. Και βεβαίως καθαριζόμαστε.
Και όσο μπορούμε μπαίνουμε στο διαλογισμό πιο βαθιά. Αλλά όταν έχουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που μας δείχνει ο δάσκαλος, όποιος δάσκαλος, είναι καλύτερα να μην ακολουθούμε το πρόγραμμα «Ακούω διαλογισμό και όλα καλά», γιατί αυτό μας πετάει κιόλας έξω. Είναι της προσωπικότητας. Πρέπει να εντρυφήσουμε, να μείνουμε, να μας δούμε εσωτερικά, να κάνουμε τις ασκήσεις και μετά ο διαλογισμός, για να είναι και ορθός. Μάθε να εκφράζεσαι, του λέει, τελείως στο ημερολόγιο σου, γιατί χρειάζεται να βρεις μια διέξοδο κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά λοιπόν από τον Οκτώβρη του 32, του γράφει ξανά τον Μάρτη του 33, του 1933. Αδελφέ μου, έχουν περάσει μήνες, Αδελφέ μου, σπανίως απευθύνει κανείς μία ενθαρρυντική λέξη σε ζηλωτή και στην περίπτωσή σου δεν χρειάζεται μια τέτοια λέξη. Έχεις αναλάβει ένα έργο και δεν θα υστερήσεις στην εκπλήρωσή του. Σου έχω πει ότι για λίγους μήνες θα έπρεπε να κάνεις ορισμένη εργασία και στο τέλος θα μπορούσε να σου δοθεί νέα εργασία. Στο παρελθόν έχεις επιτελέσει πολύ εσωτερική πρόοδο προς την πραγματοποίηση και έχει τελίτσες, του εξηγεί τι πρόοδο έκανε στο παρελθόν. Ποιο παρελθόν μπορεί να είναι και προηγούμενον να τσαρκώσουν. Είσαι πολύ πιο ελεύθερος, αδελφέ μου, και η ενέργεια της ψυχής αρχίζει να περνά σαρωτικά, πιο ελεύθερα ανάμεσα στους φορείς, καθαρίζοντας και αναζωογονώντας. Έχεις, όπως φαίνεται, ακολουθήσει τις οδηγίες και τις υποδείξεις μου και το αποτέλεσμα έχει δικαιώσει το πείραμα. Γιατί και οι διδάσκαλοι με τους μαθητές όλους και με τις ομάδες πειραματίζονται, διότι έχουμε ελεύθερη βούληση και δεν ξέρουν κατά πού εμείς θα τραβήξουμε αυτή την οδηγία που μας δίνουν. Προτείνω να συνεχίσεις όπως έχεις κάνει και στο παρελθόν, εδραιώνοντας μία στάση για ένα σταθερό και συνεχή διαλογισμό. Δηλαδή, του εξηγεί ότι αφού κάνει τα βήματα τα εσωτερικά, μπορεί να αρχίσει να διαλογίζεται με έναν ρυθμό σταθερό κλπ. Και πάμε στον Αύγουστο του 33, από τον Μάρτη που του έγραψε αυτή την επιστολή. Αδελφέ μου, ακόμα δεν έχω να αλλάξω τίποτα. Προχώρησε όπως τώρα και συνέχισε να εστιάζεις την προσοχή σου στους 4 κανόνες που σου έδωσα πρωτύτερα. Έχεις επιτελέσει, όπως σου έχω πει, πρόοδο και λίγη ακόμη εργασία πάνω στις εδρεωθήσεις γραμμές θα σε βοηθήσει να αποβάλεις παλαιές συνήθειες σκέψεως και παλαιές μορφές. Του εξηγεί λοιπόν ότι αυτό παίρνει το χρόνο του. Μην αποθαρρύνεσαι επειδή δεν επιφέρω αλλαγές στην εργασία σου. Γιατί καμιά φορά βιαζόμαστε, λέμε πάλι εκεί το ίδιο μου δίνει ο καθοδηγητής. Πάλι γυρίζουμε σε ένα διαλογισμό που τον έχουμε κάνει 2 χρόνια και ξαναρχόμαστε να κάνουμε τα πρώτα βήματα. Ναι, πάλι. Γιατί κάτι μας έχει ξεφύγει. Ή γιατί πρέπει να ξαναπάρουμε από την αρχή τον εαυτό μας. Να δουλέψουμε και να δούμε αλλιώς. Με τον ίδιο πρωταρχικό διαλογισμό να μας δούμε. Το έργο που ανέλαβες ήταν δύσκολο και η αποτελεσματικότητα της συνεχούς ενέργειας που κατέβαλες και της επαναλαμβανόμενης προσπάθειας είναι αρκετή. Γιατί λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ένα διαφορετικό εργαλείο όταν αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι αποτελεσματικό και καθαρό? Πάντως, θα κάνω μία υπόδειξη. Να συνεργάζεσαι προσεκτικότερα με τα άτομα, με τους ανθρώπους που συναντάς, με τους φίλους σου στην ίδια γραμμή σκέψεως και με τους συμμαθητές σου. Δώσε τους με αγάπη μεγαλύτερο μέρος του εαυτού σου. Έχεις περισσότερα να δώσεις από ό,τι μπορούσες πριν 2 χρόνια. Δώσε από αυτά που έχεις αποκτήσει και ξέχασε τον εαυτό σου στην ενεργό υπηρεσία. Δηλαδή, άρα του σημειώνει την πρόοδο που έχει κάνει και του λέει ότι τώρα μπορεί πραγματικά να δώσει. Έτσι, γιατί και πριν ο μαθητής αυτός
ήταν σε μια γραμμή στο να υπηρετήσει, σε μια ομάδα ήταν και πρόσφερε, αλλά δεν μπορούσε να δώσει. Προφανώς δεν είχε το ίδιο άνοιγμα καρδιάς και την εστίαση και τη δουλειά μέσα του. «Εργάσου», του λέει, «εντατικότερα συνεπώς από την ημέρα που θα λάβεις από μένα αυτή την ανακοίνωση. Μία ανοίξη θα σου δώσω όσο αφορά την προσωπική σου μέρημνα για τη μικρή σου κόρη. Μην ενδιαφέρεσαι υπερβολικά για την εξέλιξή της. Μην αφήνεις την ανησυχία σου για αυτήν να φτάσει στο ύψος του ιδανικού σου, αναγκάζοντάς την να βαδίσει ένα δρόμο που εσύ επιθυμείς. Και εκείνη επίσης είναι μία ψυχή και οφείλει να ακολουθήσει τη δική της ατραπό. Ο ρόλος σου είναι να αγαπάς το ίδιο πάντα, οτιδήποτε κι αν συμβεί. Παίρνε την», εννοεί την κόρη, προσέξτε, του δίνει μια άσκηση τώρα, την οποία μπορούμε και να την κάνουμε όσοι έχουμε παιδιά ή όσοι έχουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο, όχι μόνο παιδιά, και θέλουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. «Παίρνε την κάθε μέρα μέσα στο φως και χρησιμοποιώντας τη φαντασία σου, σύνδεσέ την με τον κύριο της ζωής της, την ψυχή, πίσω από τη σκηνή. Κάνε το αυτό σαν ψυχή εσύ ο ίδιος». Είσαι ψυχή εσύ ο ίδιος. «Η ψυχή σου και η ψυχή της θα επιλύσουν τότε μαζί το πρόβλημα». Αυτό είναι ένα κλειδί για όλους μας. Ό,τι δουλειά κάνουμε, το κάνουμε πάντα από το επίπεδο της ψυχής μας και απευθυνόμαστε στον άλλον από την ψυχή μας, στην ψυχή του, όχι στην προσωπικότητά του. Προσέξτε το αυτό. Πάντα από ψυχή σε ψυχή. Και ο θεραπευτής έτσι δουλεύει. Από ψυχή, από την ψυχή του στην ψυχή του θεραπευόμενου. Όχι από την προσωπικότητα, γιατί εκεί τα πράγματα μπερδεύονται πάρα πολύ. Και πάμε στον Ιανουάριο του 1934. Από τον Αύγουστο του 1933 πέρασαν κάποιοι μήνες, 6 μήνες πόσο, του στέλνει τον Ιανουάριο του 1934 την επιστολή με την οποία θα τελειώσω απόψε. «Αδελφέ, ορισμένες αλλαγές έχουν λάβει χώρα προσφάτως στη ζωή σου και με τις αποφάσεις σου αναπτύσσεσαι και στις αποφάσεις σου πρέπει να επιμείνεις. Προσπάθησες να λάβεις αυτές τις αποφάσεις στο φως. Αυτό που υπολογίζεται για μας, τους εκπαιδευτές της εσωτερικής πλευράς, είναι η πρόθεση, ακόμα και αν αυτή η πρόθεση δεν συνειδητοποιείται ορθά από τη συνείδηση του φυσικού εγκεφάλου». Καταρχάς, αυτό καταγράφουν οι διδάσκαλοι. Αν έχεις πρόθεση να δουλέψεις με αυτά που σου δίνουν. Τώρα εισέρχεσαι, του λέει, σε κάτι που μπορεί να θεωρηθεί σαν μια νέα ενσάρκωση. «Σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σου, συνεπώς, θα ήθελα να πω μία λέξη προειδοποιήσεως και καθοδηγήσεως». Προσέξτε το. «Μη ζεις τόσο ολοκληρωτικά στον εαυτό σου, αλλά ξέχασε τον εαυτό σου. Το παρελθόν βρίσκεται πίσω σου. Το μέλλον θα το διαμορφώσεις εσύ ο ίδιος κατά μία έννοια πραγματικότερη από ποτέ άλλοτε. Δεν υπάρχει παρούσα στιγμή, αλλά κάθε ερχόμενο δευτερόλεπτο προσδιορίζει ταυτόχρονα το μέλλον και εκφράζει το παρελθόν». Του λέει, «Το μέλλον θα το διαμορφώσεις εσύ ο ίδιος κατά μία έννοια πραγματικότερη από ποτέ άλλοτε». Μην εστιάζεσαι στο παρελθόν. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Και του λέει μετά, «Δεν υπάρχει παρούσα στιγμή, αλλά κάθε ερχόμενο δευτερόλεπτο προσδιορίζει ταυτόχρονα το μέλλον και εκφράζει το παρελθόν». Και του εξηγεί λέγοντας, «Το παρελθόν εκδηλώνεται διαμέσου αυτών τούτων των ιδιωτήτων που αποδεικνύεις.
το παρελθόν εκδηλώνεται διαμέσου των ιδιωτήτων που τώρα αποδεικνύεις. Το μέλλον σπέρνει τα σπέρματα του περαιτέρω καλού ή κακού. Μπορείτε σε αυτό το κομματάκι να διαλογιστείτε αρκετά, ξέρετε, μπορεί να αναλύσετε και να βρείτε πράγματα. Λοιπόν, του λέει λοιπόν ότι το μέλλον σπέρνει τα σπέρματα του περαιτέρου καλού ή κακού, του επόμενου. Και του λέει τώρα τι, ιδιαίτερα για σένα, τα σπέρματα αυτά εκπηγάζουν από τη ζωή της σκέψεως. Του λέει, ό,τι έχεις να κάνεις, και για τα σπέρματα του τώρα, αλλά και του μέλλοντος, πηγάζουν από τη σκέψη σου. Αυτή πρέπει να προσέξεις. Κάτι γίνεται εκεί δηλαδή. Έτσι. Προσοχή στο είδος των σκέψεων, στον τρόπο που σκέφτεσαι. Του δίνει ένα κλειδί λοιπόν, που πρέπει να το επεξεργαστεί. Συνεχίζοντας, του λέει, η ομαδική ενότητα και ζωή επηρεάζεται από το περιεχόμενο της σκέψεως των μαθητών που αποτελούν έναν όμιλο, μια ομάδα. Φρόντισε γι' αυτό ώστε ό,τι θέτεις μέσα στο γενικό ρεύμα της δύναμης της σκέψεως να είναι σημαντικό. Συνέχισε με την εργασία του εξαγνισμού της σκέψεως. Αλλά μην το επιχειρείς, προσέξτε τώρα ένα κλειδί, όταν γενικότερα μας δίνεται κάτι να δουλέψουμε συγκεκριμένο. Του λέει, πρόσεχε εσύ τη σκέψη σου, έτσι. Αλλά μην το επιχειρείς πολεμώντας συνεχώς τις ανεπιθύμητες σκέψεις. Αλλά τι, υποκαθιστώντας τη δυναμική καλή σκέψη, αντί των προχείρων εκείνων σκέψεων που είναι το αποτέλεσμα της λανθασμένης συνήθειάς σου, σκέψεως. Δηλαδή, δεν πολεμάμε το κακό, ό,τι και αν αυτό, το αρνητικό, φούλα, που αυτές οι σκέψεις πρέπει να φύγουν από μένα, παρά εστιαζόμαστε, πάμε στην άλλη γραμμή, την παράλληλη, στις ορθές σκέψεις. Όχι πώς θα πολεμήσουμε την κακή σκέψη που έρχεται, με έναν αυτοματισμό, γιατί έχουμε συνηθίσει με αυτόν τον τρόπο να σκεφτόμαστε, αλλά κάνουμε μια εστίαση του νοητικού μας σε φωτεινές σκέψεις. Δεν προσπαθώ να με χτυπάω που ξανά έρχεται η λάθος σκέψη, ας μην την πω κακή πάντα, η λάθος σκέψη στο κεφάλι μου και όχι πάλι απέτυχα και γιατί και δεν πρέπει, αλλά εκείνη την ώρα κάνω τη μετάβαση στην διαφορετική σκέψη, στον άλλο τρόπο. Του λέει λοιπόν, προσπάθησε να είσαι ζωτικής ωφελημότητας στον όμιλό μου, καλλιεργώντας την ομορφιά στη σκέψη σου. Διάβασε, του λέει, με σοβαρότητα και ευρύτητα, πράγμα που ποτέ δεν το έχεις κάνει. Αυτός ο μαθητής, θα δείτε, ένας άνθρωπος πραγματικά έχει διαβάσει πάρα πολύ, γι' αυτό και στο μέλλον θα δείτε ότι το αναθέτει εργασία που θα κάνει πάρα πολύ καλό στο σχέδιο, γενικότερα, το θείο σχέδιο, αλλά δεν διάβαζες ποτέ με σοβαρότητα και ευρύτητα. Το να διαβάζεις και να παίζεις πληροφορίες απλά είναι άλλο πράγμα. Του λέει λοιπόν, δεν το έχεις κάνει αυτό ποτέ, αλλά του λέει, διάβαζε με την πρόθεση να εξυπηρετήσεις τους συνανθρώπους σου, χρησιμοποιώντας σαν μέσο αυτά που έχεις αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο. Με τον τρόπο της σοβαρότητας πια. Του λέει κάποια πράγματα για τις φιλίες του, δεν έχει τόση σημασία, είναι εξειδικευμένο, θα το περάσω. Και συνεχίζει λέγοντάς του, εκπαιδεύω αυτό τον όμιλο των μαθητών που είναι συνδεδεμένοι με το άσρα μου για υπηρεσία και θα πρέπει να εργαστούν σαν όμιλος τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά πεδία. Έχε το πάντα στο νου σου σε όλα όσα κάνεις. Εννοώντας του τώρα τι, κάτι που το λέει και σε πολλούς μαθητές στις επιστολές του και άλλους, ότι οι διδάσκαλοι ενδιαφέρονται, μιλώντας ατομικά τώρα στους μαθητές αυτούς, όχι γιατί ενδιαφέρονται για την ατομική τους εξέλιξη, αλλά γιατί προσβλέπουν στην υπηρεσία αυτών των μαθητών για το γενικό καλό. Αυτό ενδιαφέρει τους διδασκάλους και τα ανώτερα όντα.
το γενικότερη υπηρεσία που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι ως κανάλια, ως φορείς, εμείς και μέσα από το διαλογισμό αλλά και μέσα από τα κείμενα, οφείλουμε να φτιάξουμε τον εαυτό μας, όχι για τη δική μας ατομική πρόοδο που βέβαια συμβαδίζει. Χωρίς πρόοδο πώς θα προσφέρουμε το γενικό καλό. Αλλά επάνω ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα το γενικό. Γιατί και ο δρόμος των ψυχών μας είναι η ολοκλήρωση, είναι η ολότητα της κάθε ατομικής ψυχής, είναι το γενικό να προσφέρουμε καλό. Όσο λοιπόν εμείς θα συνδεθούμε, θα καταφέρουμε να συνδεόμαστε με την ψυχή μας και όχι να μείνουμε στα της προσωπικότητας, τότε θα είμαστε και ικανοί, είναι σίγουρα θα είναι και η αγάπη μας και η προσφορά όταν θα είναι η ενστάλλαξη από την ψυχή μας. Θα θέλουμε το γενικό. Δεν θα είμαστε τόσο εγωιστές και εγωκεντρικοί. Του λέει λοιπόν παρακάτω, σκοπεύω αυτό το χρόνο να σου δώσω να ακολουθήσεις κάποια κανονική μορφή διαλογισμού και περιλαμβάνω σε αυτή ένα μάντρα που μπορείς να χρησιμοποιείς καθημερινά ή όταν καταλαμβάνεσαι από το νύκτο για τον εαυτό σου που σε βασανίζει τελευταία. Του δίνει ένα μάντρα, εδώ δεν υπάρχει. Μπορείς να χρησιμοποιείς, του λέει, την παρακάτω μορφή διαλογισμού για το υπόλοιπο του χρόνου, οπότε θα επανέλθω ξανά σε αυτό το θέμα κάποια στιγμή. Ο διαλογισμός πρέπει να γίνεται γρήγορα, με απόλυτη προσοχή και μία έμμονη εστίαση με τις ακόλουθες σπερματικές σκέψεις. Του δίνει έναν διαλογισμό, δεν υπάρχει εδώ, και αυτό γίνεται επίτηδες, δεν υπάρχουν διαλογισμοί και ασκήσεις, να ξέρετε, γιατί αφορούν ατομικότητες. Δεν μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε αν έδινε εδώ έναν διαλογισμό, θα τον παίρναμε όλοι. Δεν είναι έτσι. Ήταν για εκείνον. Ήταν για εκείνον. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν. Όμως του δίνει σπερματικές σκέψεις. Σε αυτές μπορεί κάποιος να εντρυφήσει οποιοδήποτε. Και προσέξτε τι του λέει, ο διαλογισμός σου πρέπει να γίνεται γρήγορα. Ίσως του δίνει αυτή την παρακίνηση να μην μένουμε πολλή ώρα σε κάποιους διαλογισμούς ή στο συγκεκριμένο που θα του δώσει, γιατί μπορεί να υπάρχουν και σκισίματα, να φεύγει. Του λέει, θα τον κάνεις γρήγορα και σου δίνω σπερματικές σκέψεις τις οποίες πρέπει να είσαι μέσα να τις δουλεύεις. Και του δίνει για πόσους μήνες, για 6 μήνες σπερματικές σκέψεις. Κάθε σκέψη για ένα μήνα. Πρώτος μήνας λοιπόν, του λέει, τι θα λέει, δεν σκέφτομαι σκέψη, δεν ονειρεύομαι όνειρο που θα μπορούσε να βλάψει τον αδελφό μου και έτσι να θολώσει το φως του. Δεύτερος μήνας, βλέπω τον αδελφό μου στο φως και μαζί του βαδίζω την ατραπό. Τρίτος μήνας, δεν λέω λέξη που θα μπορούσε να διευθύνει τις σκέψεις άλλων ανθρώπων και να προκαλέσει έτσι βλάβη. Προστατεύω τον αδελφό μου από κάθε βλαβερό λόγο. Τέταρτος μήνας. Ακούω τον τόνο του αδελφού μου και σμίγω με αυτό τον τόνο τον δικό μου. Πέμπτος μήνας. Στον όμιλό μου δίνω τα αποκτήματα όλου του παρελθόντος, την αγάπη μου και την κατανόησή μου. Έκτος μήνας, αυτή η σοφία που είναι δική μου, αυτή η δύναμη και η ισχύς ανήκουν σε όλους. Αυτήν πρέπει να την επαυξήσω και με αγάπη να συνεισφέρω στο σύνολο. Έχουν σημασία οι σπερματικές σκέψεις, θα δείτε στις παρακάτω επιστολές του, γιατί του τις έδωσε, θα καταλάβετε. Και καταλήγει ως εξής. Πάνω απ' όλα, αδελφέ μου, σταμάτησε κάθε σκέψη που είναι χωρίς αγάπη. Κατάπνιξε κάθε επικριτική δράση και δίδαξε τον εαυτό σου να αγαπάς όλα τα όντα, όχι θεωρητικά, αλλά πραγματικά και αληθινά. Η ειρήνη να είναι δική σου και η δύναμη για να βαδίσεις το δρόμο. Όσο εδώ διαβάζω απόψε, θα συνεχίσουμε.
είμαστε χαλαροί, εσωτερικευμένοι, επικεντρωμένοι στο κέντρο της καρδιάς μας. Αναπνέουμε βαθιά. Χαλαρώνουμε τα σώματά μας. Είμαστε μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Μέσα στο κανάλι του φωτός και της αγάπης. Εντός αυτού του καναλιού ιστάμεθα, μέσα στα ατομικά μας κανάλια. Ενεργειακή κύλινδρη γύρω μας, με τα τυχώματά τους πολύ ψηλά και πολύ βαθιά. Ευθυγραμμίζουμε τα σώματά μας, φανταζόμενοι το χρυσό μας άξονα κατά μήκος της σπονδυλικής μας στήλης στα εθερικά επίπεδα από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο πάνω από το κεφάλι μέχρι τα πέλματα των ποδιών. Ο χρυσός μας άξονας παράλληλα με την εθερική σπονδυλική μας στήλη από το 7ο μέχρι τα πέλματα των ποδιών. Ο χρυσός αυτός άξονας σταθεροποιεί και εναρμονίζει τα ενεργειακά μας κέντρα που είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ο άξονάς μας προς τα πάνω, πάνω από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, συνεχίζει σαν χρυσή κεραία που ανέρχεται πολύ ψηλά μέχρι την καρδιά του ήλιου. Και προς τα κάτω, ο άξονάς μας συνεχίζει κάτω από τα πέλματα των ποδιών σαν χρυσές ρίζες. Κατέρχονται οι ρίζες μας κάθετες, χρυσές, πολύ βαθιά μέχρι την ιερή καρδιά της γης.
Αναπνέουμε βαθιά, αργά. Εισπνέουμε φως από το 7ο ενεργειακό κέντρο υπεράνω της κεφαλής. Το φως αυτό κατέρχεται μέσα από την χρυσή μας κεραία, από την πηγή εκεί ψηλά την καρδιά του ήλιου. Εισπνέουμε αυτό το φως από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, διοχετεύουμε αυτό το φως σε ολόκληρο το σώμα μας. Και εκπνέουμε φως, ακτινοβολώντας σε ολόκληρη την άβρα μας. Εισπνοή φωτός, αφομοίωση φωτός εντός μας, εκπνοή φωτός. Μία σταθερή, αργή διαδικασία της κυκλοφορίας του φωτός. Η απλή αυτή τριπλή διαδικασία είναι η νέα επιστήμη της αναπνοής. Βασίζεται στο ρυθμό εισπνοή, αφομοίωση εντός μας, εκπνοή. Πολύ αργά, απλά, ήρεμα. Μία φωτεινή διαδικασία που επιτρέπει την εισρωή, τη ρυθμική, σταθερή και σίγουρη του φωτός σε όλα μας τα σώματα. Υποδεχόμαστε. Είμαστε ευθυγραμμισμένοι, χαλαροί. Υποδεχόμαστε το φως, ταυτιζόμαστε μαζί του και το εκπέμπουμε στο περιβάλλον. Εισπνοή φωτός,
αφομοίωση φωτός, εκπνοή φωτός. Ξανά και ξανά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα σώματά μας εναρμονίζονται μεταξύ τους. Τα συντονίζουμε με παλμό φωτός. Φως. Καταγράφουμε. Είμαστε μέσα στο φως. Εκπέμπουμε φως. Διαδοχικά, πολύ αργά, θα δώσουμε μία συγκεκριμένη ποιότητα στο φως που εισπνέουμε και με το οποίο εργαζόμαστε. Πολύ αργά, δίνουμε το ιόχρου χρώμα στο φως που κατέρχεται. Προέρχεται από την ιόχρου πηγή, την καθαρτήρια δύναμη. Υποδεχόμαστε το ιόχρου φως διαδοχικά. Τα σώματά μας υποδέχονται. Το νοητικό μας σώμα παραλαμβάνει το ιόχρου φως. Και μετασχηματίζεται. Εστιαζόμαστε στην παραλαβή των σωμάτων. Το συγκινησιακό μας σώμα, το αισθαντικό αστρικό, υποδέχεται και απορροφά το ιόχρου φως. Και μετασχηματίζεται. Ο
εθερικός μας φορέας απορροφά το ιόχρου φως. Και αναπνέει. Ο φυσικός φορέας υποδέχεται το ιόχρου φως. Κάθαρση και στα τέσσερα σώματά μας. Πίσω από τον καθένα μας, ένας ιόχρου άγγελος μας βοηθά. Μετασχηματίζεται η ύλη μέσα στο σώμα του αγγέλου, η ύλη εκείνη που χρειάζεται κάθαρση. Η μόβα άγγελη βοηθή μας. Κάθαρση. Το ιόχρου φως μας καθαρίζει από κάθε τι μη συμβατό. Μετασχηματίζεται η ύλη των σωμάτων μας. Το πρώτο ενεργειακό κέντρο στη βάση της σπονδυλικής στήλης καθαρίζεται. Εις το όνομα του Πατρός. Το δεύτερο ενεργειακό κέντρο στην κοιλιά καθαρίζεται. Εις το όνομα του Πατρός. Το τρίτο ενεργειακό κέντρο, το ηλιακό, καθαρίζεται. Εις το όνομα του Πατρός. Και απορροφά τις ενέργειες του πρώτου και του δεύτερου ενεργειακού μας κέντρου. Έχουμε έτσι μία σύνθεση των τριών κατώτερων ενεργειακών κέντρων μέσα στο ηλιακό. Δημιουργούμε μία σταθερή βάση μέσα στο ιόχρου φως. Om.
Το τέταρτο ενεργειακό κέντρο της καρδιάς καθαρίζεται, διευρύνεται, αναπνέει. Και εις το όνομα του Πατρός υποδέχεται τη συνθετική ενέργεια των τριών κατώτερων κέντρων. Άνοιγμα καρδιάς, κάθαρση και άνοιγμα. Η καρδιά υποδέχεται. Τα τρία κατώτερα κέντρα ανυψώνονται στο τέταρτο μέσα στο δισκοπότηρο της καρδιάς. Το αίμα της ζωής γεμίζει το δισκοπότηρο. Εισπνέουμε, αφομοιώνουμε και εκπνέουμε το υιόχρου φως μέσα σε μία καθαρτήρια ανυψωτική διαδικασία. Ομ. Το υιόχρου φως κατέρχεται στο πέμπτο ενεργειακό κέντρο του λαιμού. Κάθαρση. Το κέντρο του λαιμού ακτινοβολεί, ισορροπεί, καθαρίζεται και προετοιμάζεται για το θείο λόγο ως όργανο έκφρασης του θείου. Κάθαρση. Ολόκληρη η κεφαλή μας μέσα στο υιόχρου φως. Καθαρίζεται.
το κέντρο άσνα, ο τρίτος μας οφθαλμός, διεγείρεται από το ιόχρου πυρ. Η ευθυγράμμισή μας είναι απόλυτη. Και οι ακτίνες του τρίτου οφθαλμού στρέφονται προς το κέντρο της καρδιάς και το φωτίζουν. Το δισκοπότηρο λάμπει. Υπεράνω της κεφαλής, στο 7ο ενεργειακό κέντρο, ο χρυσός ήλιος λάμπει. Μέσα στο ιόχρου φως, εισπνέουμε σε ολόκληρο το σώμα μας το ιόχρου φως, γεμάτο από το χρυσό φως του πνευματικού ήλιου. Όλα μας τα σώματα γεμίζουν χρυσές αντάβιες. Και ανοιγόμαστε σε μία νέα ποιότητα φωτός. Και ανοιγόμαστε σε μία νέα ποιότητα φωτός που αντιπροσωπεύεται από το ροζ χρώμα την ενέργεια της αγάπης. Καταγράφουμε. Τα σώματά μας έχουν υποδεχθεί το ιόχρου φως, καθαρίζονται, έχουν υποδεχθεί το χρυσό φως και έχουν προετοιμαστεί να υποδεχθούν την ενέργεια της αγάπης. Αφήνουμε την ενέργεια να εισρεύσει μέσα σε όλα μας τα ενεργειακά κέντρα, καθώς αυτά βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση και εμπλουτίζονται. Σε ολόκληρο το σώμα μας, ροζ φως. Σε ολόκληρο το σώμα μας. Ρυθμικά το εισπνέουμε, το απορροφάμε και το ακτινοβολούμε.
όλα μας τα κύτταρα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Εισπνέουμε την αγάπη μέχρι τους πυρήνες των κυττάρων μας. Την αφομοιώνουμε, αφυπνίζοντας έτσι τον πυρήνα της αγάπης που είναι μέσα μας και αρχίζουμε συνειδητά να ακτινοβολούμε και το δικό μας φως από τον πυρήνα μας. Εισπνέουμε αγάπη ραδιοβολούμε τον πυρήνα των κυττάρων μας με την ποιότητα αυτή. Αφυπνίζουμε την ποιότητα των δικών μας πυρήνων και ακτινοβολούμε την αγάπη που είμαστε. Η άβρα μας γίνεται εντονότερη, δομείται αργά και συνειδητά με την ποιότητα της αγάπης. Καταγράφουμε. Και ενώ η ρυθμική αυτή διαδικασία συνεχίζεται, επικεντρωνόμαστε στο κέντρο της καρδιάς μας, το ιερό μας. Σε μία στιγμή σιωπής, μέσα στο ιερό της καρδιάς μας, επικοινωνούμε με το ανώτερο εσωτερικό μας εαυτό, με τον διδάσκαλό μας. Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Ομ. Από τα πέλματα των ποδιών οι χρυσές μας ρίζες φθάνουν βαθιά μέσα στη μάνα γη. Οι ρίζες αυτές μας ισορροπούν, μας γιώνουν. Αργά διοχετεύουμε την πλεονάζουσα ενέργεια, συνειδητά, μέσα από τις χρυσές ρίζες, τροφοδοτώντας τη μάνα γη. Ο καθένας κρατά την ενέργεια που το αναλογεί. Αποδίδουμε μέσα από τις χρυσές μας ρίζες στη μάνα γη. Αργά, αργά, ο καθένας στο δικό του ρυθμό και σεβόμενος το ρυθμό του αδελφού του γιώνεται, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα να κατέλθει όλα τα στάδια μέχρι την πλήρη γείωσή του, αργά και συνειδητά, ευχαριστώντας τις εσωτερικές δυνάμεις που συμμετείχαν για την εργασία αυτή του φωτός και της αγάπης. Ομ. Δευριαζόμαστε. Αργά και σταθερά επανερχόμαστε. Πλήρης για να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να βάλουμε σε λόγια το εσωτερικό βίωμα, γιατί με αυτό τον τρόπο μαθαίνουμε να συγκεκριμενοποιούμε το αφηρημένο και μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε ένα καινούριο λεξιλόγιο για να μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτές τις αφηρημένες καταστάσεις που βιώνουμε. Σώμα.